Κοντά μας και ο Νίκος Παντέλης, προπονητής του Άρη Πετρούπολης. Coach, ξεκινήστε με το δεξί, τα είπαμε και την Κυριακή. Ακολουθεί όμως ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που λόγω της ήττας της πρεμιέρας από τον Αστέρα θέλει να αντιδράσει. Γνωρίζοντας ότι έχει δύσκολο έργο, καθώς έχετε πολύ ποιοτικό ρόστερ. Πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι και πού θα κρυθεί κατά τη γνώμη σου με τον Καραβά? Ναι, για μας καταρχάς ο Καραβάς θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια καινούργια ομάδα. Έδειξε καλά δείγματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι με την Κεσαριανή και γενικά όλα τα παιχνίδια αυτή τη χρονική περίοδο, είτε εντός είτε εκτός έδρας, πάντα είναι δύσκολα. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει είναι να κρατήσουμε τη συγκέντρωση και την τακτική πειθαρχία που είχαμε και να βάλουμε και άλλα στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί για το παιχνίδι της Κυριακής. Κότς, αντιμετωπίσετε τον Καραβά στην προετοιμασία, όμως σίγουρα τα φιλικά δεν έχουν καμία σχέση με τα επίσημα. Το είχες πει και μετά τη μεγάλη σε έκταση σκορ κοντά στην Κόρινθο, ότι σημασία δεν έχουν να κερδίζουμε τα φιλικά αλλά τα επίσημα και σίγουρα οι ομάδες είναι πολύ διαφορετικές όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Σίγουρα παίξαμε καταρχάς ένα φιλικό με τον Καραβά, αλλά η ομάδα τότε του Καραβά ήταν ανέτοιμη. Έχουν έρθει κάποιοι παίκτες, έχουν πάρει παίκτες. Γενικά όμως αυτό που με ενδιαφέρει εμείς είναι ότι εμείς να είμαστε σοβαροί, να είμαστε συγκεντρωμένοι και από εκεί και πέρα πρέπει να σεβόμαστε την κάθε ομάδα όπως και αν λέγεται και όπου και αν παίζει. Και με αυτό το πρίσμα θα αντιμετωπίσουμε και την Κυριακή τη συγκεκριμένη ομάδα. Coach, ενστερνίζεσαι την άποψη του κόσμου της ΓΑΜ Εθνικής ότι ο Άρης σχετικά έχει ένα εύκολο πρόγραμμα και θα έχει τη δυνατότητα να πάει με το απόλυτο στα θεωρητικά πιο δύσκολα παιχνίδια ή θεωρείς ότι δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια? Όχι, εμένα ναι, η φιλοσοφία μου από την αρχή είναι είτε εντός είτε εκτός έδρας δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Εύκολο μπορεί να το κάνει μια ομάδα τη συγκεκριμένη Κυριακή και επειδή όλοι θα παίξουμε με όλους νομίζω ότι τα προγράμματα είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Το πρακτικό για μένα είναι κάθε Κυριακή να μπορείς να γίνεσαι καλύτερος από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τα πάντα να τα αντιμετωπίσεις πρώτα απ' όλα με σοβαρότητα και μετά πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Όλα τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες και κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει πριν αρχίσει. Για τον τραυματισμό του Κορώνη είναι κάτι σημαντικό και του Παλτόγλου? Για μας είναι δύο παιδιά οι οποίοι παίξαν και την περασμένη Κυριακή. Σίγουρα κάθε απώλεια ενός παίχτη μετράει στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι έχουμε και το ρόστερ που υπάρχουν παιδιά που θα πάρουν την ευκαιρία τους και θα μπορούν να δείξουν ότι δίκαια βρίσκονται στο ρόστερ του Άρη Πετρούπολης. Κότς, ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ.